Το θέμα των μετεγκαταστάσεων των οικισμών με είχε απασχολήσει από το 2008, όταν για πρώτη φορά βρέθηκα στην περιοχή. Ίσως κάποιοι από εσάς το θυμάστε. Ναι, ως τότε πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι νομικές μας δεσμεύσεις. Από την άλλη, θεωρούμε ότι έχουμε καταθέσει ως κυβέρνηση στους κατοίκους της Ακρινής μια πολύ ελκυστική πρόταση για να παραμείνει ο οικισμός εκεί που είναι. Θα εξακολουθούμε να έχουμε συζητήσεις με τους κατοίκους για την πρόταση αυτή. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια πρόταση η οποία πρέπει να εξεταστεί πολύ σοβαρά. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι και δεν θα πω κάτι παραπάνω, το οποίο να μας φέρει σε σύγκρουση με αυτό το οποίο επιθυμεί τελικά η ίδια η τοπική κοινωνία. Περισσότερα για το θέμα, για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής και το τι μέλη γενέστε, θα μας πει ο Πρόεδρός της, ο κύριος Καζατζίδης. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου δίνετε τη δυνατότητα να ενημερωθεί ο κόσμος της Ακρινής και όχι μόνο από την εκπομπή σας εδώ στο ΦΛΑΣ. Λοιπόν, ο Κώστας πριν μας είπε για όλο το ιστορικό, να μην το επαναλάβουμε. Εχθές έκανε μία αναφορά ο Πρωθυπουργός σε ερώτηση που του τέθηκε. Θολή ήταν η απάντηση, έτσι όπως την ερμήνευσε και ο Κώστας, μάλλον δείχνει να επιμένει στην πρόταση της κυβέρνησης να σας δοθούν κάποια ανταποδοτικά και να παραμείνετε στο χωριό και να μην μετεγκατασταθείτε. Εσείς πώς είδατε την απάντηση του Πρωθυπουργού και τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα τώρα, πού βρισκόμαστε? Βλέποντας την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αυτό που διέκρινε είναι τα τρία σημεία, όπου στο ένα αναφέρεται ο Πρωθυπουργός ότι γνωρίζει τις νομικές δεσμεύσεις, το δεύτερο ότι θα εξακολουθήσουμε να μιλάμε με τους κατοίκους γιατί θεωρεί ότι αυτή η πρόταση είναι ελκυστική και πρέπει να τη δούμε σοβαρά, και στο τρίτο σημείο στο οποίο αναφέρεται και λέει δεν θα κάνουμε κάτι το οποίο θα έρθουμε σε σύγκρουση με την τοπική κοινωνία. Έχει προφανώς αποφανθεί η κοινωνία της Ακρινής μέσω του δημοψηφίσματος. Αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί, έχει παρουσιαστεί στον κόσμο, δεν έπεισε, ο κόσμος εμένει στη μετεγκατάσταση. Αυτό είναι ένα δίκαιο και νόμιμο αίτημα των κατοίκων της Ακρινής. Και εγώ προσωπικά αυτή η απόφαση των κατοίκων με δεσμεύει και προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Άρα το δεύτερο, τι το ήθελε ο Πρωθυπουργός? Το δεύτερο... Που ήταν ότι θα ξαμιλήσουμε τους κατοίκους, να εξηγήσουμε για την πρόταση κτλ. Να την κάνουμε πιο ελκυστική. Μένει αυτό να εξηγηθεί, πιθανόν να γίνουν κάποιες επαφές. Δηλαδή, από τη μία σεβόμαστε τις αποφάσεις των κατοίκων. Τηρούμε την νομοθεσία, απεφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και την ίδια ώρα έχουμε το σχέδιο, μένουμε στο σχέδιο, το ξανασυζητήσουμε με τους κατοίκους και βλέπουμε. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, Κώστα. Για βοήθεια. Επειδή ήσουν στη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό. Ναι, ακριβώς. Εγώ θέλω να καταλάβω πού είμαστε. Είμαστε στην απόφαση του δημοψηφίσματος και στην επόμενη μέρα, ή είμαστε στο σημείο που συζητάμε και άλλα παζαρεύουμε το κόστος ή την ποιότητα ζωής στον συγκεκριμένο οικισμό? Δηλαδή, αν έρθει βελτιωμένη η ελκυστική πρόταση που είπε ο Πρωθυπουργός, οι κάτοικοι το ξανασυζητούν αυτό, ή είναι δεδομένη η μετεγκατάσταση, η βούλησή τους για μετεγκατάσταση? Θεωρώ ότι με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ξαναμπαίνει στο κάδρο των συζητήσεων πάλι το εναλλακτικό σχέδιο, χωρίς να έχουμε κάτι νεότερο. Όμως εμείς, ο κόσμος έχει αποφασίσει, έχει αποφανθεί. Παγώστε λίγο αυτή την εικόνα, μπορείτε. Προσέξτε λίγο, με δύο λεπτά, Πρόεδρε, για να βλέπει όλος ο κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα που βλέπουν την εκπομπή. Κοιτάξτε τώρα. Αυτό βλέπει ο κόσμος. Έτσι, μη φαντάζετε. Αυτό βλέπει ο κόσμος στην Ακρινή. Αποθέτηση είναι, κοιτάξτε τι σηκώνει εκεί πέρα και πώς είναι εκεί. Έχει περικυκλωθεί το χωριό. Εντάξει, για να βλέπει ο κόσμος πώς ζουν οι άνθρωποι. Συνεχίστε, Πρόεδρε. Εμείς λοιπόν την ποιότητα ζωής των κατοίκων δεν θα την ανταλλάξουμε, κύριε Καρυπίδη, με κάποιο σχέδιο το οποίο έχει και παρουσιαστεί. Τώρα, αν θα είναι και άλλο βελτιωμένο ή θα ξανακάνουμε τις ίδιες ατέρμονες συζητήσεις για να ξαναφέρουμε τον κόσμο σε αυτή τη δοκιμασία, θεωρώ ότι αυτό είναι ξεπερασμένο. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου δικαιώνει λοιπόν τους κατοίκους της Ακρινής, εν τέλει την κυβέρνηση ουσιαστικά και την υποχρεώνει να εφαρμόσει τον νόμο. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε, σε αυτή την κατεύθυνση. Τις όποιες συζητήσεις πιθανόν να γίνουν, καλώς να γίνουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε κιόλας με ότι... Όταν προχωρήσατε προτείνει. Στο δημοψήφισμα, το οποίο το δημοψήφισμα σας δεσμεύει, είναι μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία. Από πλευράς της κυβέρνησης και των βουλευτών εδώ,
υπήρχε η δέσμευση ότι το δημοψήφισμα θα το σεβαστούνε, πέρα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και του ίδιου του νόμου που είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν. Προφανώς αυτό λέγανε οι πάντες, ότι εμείς θα στηρίξουμε αυτό το οποίο θα αποφασίσουν οι κάτοικοι. Τώρα, γιατί ξανανοίγουν την κουβέντα να ξανακουβεντιάσουμε τα μέτρα, τα ανταποδοτικά και θα βρούμε μια λύση. Προφανώς η κυβέρνηση του ξεπερνάει, γιατί εδώ φαίνεται ότι και το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, ότι αυτή η στάση του δεν το τιμάει σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Θυμήστε μας λιγάκι το μία πώς... λέξη, ναι. Είναι μία λέξη, το έχω παρατηρήσει κύριε Καρυπίδη, δεν τολμούν ούτε να αναφέρουν τη λέξη μετεγκατάσταση. Το πρόβλημα της Ακρινής, το θέμα της Ακρινής. Κύριε, δεν είναι το θέμα της Ακρινής, είναι η μετεγκατάσταση της Ακρινής που δεν έχει υλοποιηθεί, παραβαίνοντας το ίδιο το κράτος και η ίδια η πολιτεία διαχρονικά μέχρι και σήμερα. Τους νόμους. Που η ίδια ψήφισε. Που η ίδια ψήφισε. Για θυμίστε μας λιγάκι το ποσοστό του δημοψηφίσματος, πώς ήταν υπέρ. Το ποσοστό λοιπόν του δημοψηφίσματος υπέρ της μετεγκατάστασης είναι ένα ποσοστό το οποίο ξεπερνάει το 72%. Με μια πρόταση η οποία ήταν κατατεθειμένη, είχε παρουσιαστεί και με τον ίδιο τον Υπουργό που ήρθε αργότερα για να επιχειρηματολογήσει υπέρ της αυτής της πρότασης και από πριν που ήταν παρουσία βουλευτών του κυρίου Μπούκη, η πρόταση αυτή κατατέθηκε, παρουσιάστηκε και δεν έπεισε. Η πρόταση, για να μην αδικήσουμε και την κυβέρνηση, και περιλάμβανε ότι θα σας περιλάμβανε βάλουν φωτοβολταϊκά, ναι. Φωτοβολταϊκό, περιλάμβανε φωτοβολταϊκά στη στέγη, ένα φωτοβολταϊκό του ύψους των 27 ΜΒ, το οποίο θα παρήχε κάποιο εισόδημα στους κατοίκους της Ακρινής. Επίσης είχε για έργα υποδομής κάποια ποσά. Επίσης και ένα κέντρο καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις. Είχε διάφορα τέτοια, όπως αυτά και δηλαδή που μπορεί σεμινάρια. Να κάνει, αυτά δηλαδή που είναι αυτονότητα και μπορούμε να τα κάνουμε σε οποιαδήποτε κοινότητα. Διότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα της μετάβασης με τις ενεργειακές κοινότητες, μπορούμε να κάνουμε οπουδήποτε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Και γιατί όχι να μην γίνουν και στην περιοχή ως ανταπόδοση αυτό που πλέον οδηγεί σε καταστροφή την περιοχή μας με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Αυτό... Ωραία. Δεν ξέρω αν ο Κώστας θέλει να ρωτήσει κάτι για να κλείσουμε. Κώστα. Εγώ θέλω, αν μπορεί ο Πρόεδρος, επειδή θα κουβέντιασε και με τους κατοίκους, πέρα από την δική του προσωπική άποψη, που είναι και βαρύνουσα σημασία και που είναι και πολιτική ευθύνη, γιατί έχει στις πλάτες του την απόφαση για την μετεγκατάσταση από το δημοψήφισμα. Τι λένε οι κάτοικοι, τι λένε στα καφενεία με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Οι κάτοικοι προφανώς εμένουν σε αυτό το αίτημα της μετεγκατάστασης. Ξενίζουν αυτές οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ακόμα και του Υπουργού του κ. Σκρέκα. Είναι δεδομένο αυτό. Προφανώς και δεν συμφωνούν και προφανώς αυτό που επιζητούν και αυτό που επιμένουν είναι αυτό το οποίο ψήφισαν και δεν αλλάζει η γνώμη τους. Και είναι η μετεγκατάσταση, η υλοποίηση της μετεγκατάστασης. Να καταλάβει ο κόσμος σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ότι το 50% το κόστος της μετεγκατάστασης θα το βάλει η ΔΕΗ και το 50% θα το βάλει το κράτος. Και μιλάμε τώρα για μια ΔΕΗ η οποία επέρεται και είναι έτσι ότι έχει υπερκέρδη και κατηγορείται και για εσκροκέρδη. Και την ίδια ώρα βέβαια μιλάμε για εκατομμύρια απολαβές που έχουν οι διευθυντάδες, οι πρόεδροι και πάει λέγοντας. Και όχι μόνο αυτό, σε μια Δυτική Μακεδονία, όπου διαστόματος Πρωθυπουργού και Υπουργών εξαγγέλθηκαν τόσα εκατομμύρια για έργα που αγγίζουν τα 4 δις, και μιλάμε για έναν πακτολό χρημάτων ο οποίος θα πέσει στη Δυτική Μακεδονία για την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας και ένα χωριό λοιπόν να ταλαιπωρείται όλο αυτό το διάστημα και να μην μπορεί να βρει το δίκιο του. Τι κόστος περίπου έχει η μετεγκατάσταση, κύριε Πρόεδρε? Η μετεγκατάσταση, σύμφωνα με κάποιες μελέτες που ήταν και παλαιότερα, κοστίζει γύρω στα 130 εκατομμύρια σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις έτσι, του οικισμού και την απαλωτρίωση του οικισμού. Θα μπορούσαν να γίνονταν έργα υποδομής στο νέο οικισμό. Με αυτά τα 130 εκατομμύρια θα πάτε να κάνετε. Να χρησιμοποιούσαν κάποια ποσά από αυτά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι με αυτά τα 130 εκατομμύρια θα πάνε να χτίσετε τα σπίτια σας σε χώρο που είναι προσδιορισμένος και είναι έτοιμος με υποδομές να σας δεχτεί να χτίσετε. Έτσι είναι κοντά και στη ζώνη ενεργούς πολυοδομίας της πόλης της Κοζάνης, που είναι και η Πανεπιστημιούπολη, ένας οργανωμένος οικισμός με τηλεθερμάσεις κτλ. Και το κράτος, μόνο από το ΦΠΑ που θα δώσει τα 130, σχεδόν τα μισά τα πάρει πίσω. Τα μισά θα τα πάρει πίσω, έτσι ακριβώς.